Γεια σε όλους και όλες, στο σημερινό βίντεο έχω καλεσμένη! Γεια σου Μαρία! Γεια! Yeah. Λοιπόν, η Μαρία, για όσους δεν την ξέρετε, που αποκλείεται να μην την ξέρετε, του Fairy Garden, θα σας έχω το κανάλι της από κάτω. Κάναμε και ένα βίντεο με αυτό το υπέροχο μακιγιάζ για το Ιντερνετ. Να πάτε να το δείτε. Ναι, να πάτε στο κανάλι της και να το δείτε, θα σας έχω το link από κάτω. Αλλά εδώ, σήμερα, θα κάνουμε ένα challenge με τη Μαρία. Τι θα κάνουμε, Μαρία? Έχουμε κάθε μία κάποια προϊόντα. Και θα πρέπει η μία να μαντεύει τα προϊόντα της άλλης με κλειστά μάτια. Θα πρέπει να μαντεύει και το προϊόν και την εταιρεία. Ναι, και αυτό θα παίρνει πόντο. Δηλαδή, είτε μαντέψω το προϊόν είτε την εταιρεία, το αντίστοιχο ισχύει και για τη Μαρία, θα παίρνει πόντο. Αν μαντεύονται και τα δύο, θα παίρνουν δύο πόντο. Οκ. Mm-hmm. Okay. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πλάκα. Ναι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το challenge. Το οποίο... Και εγώ, γιατί προσωπικά δεν το έχω δει πουθενά κάπου εδώ πέρα να πούμε. Το σκέφτηκε η Μαρία. Μπορεί και να υπάρχει, έτσι. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν πάω να πάρω τα credits. Αν υπάρχει ήδη, ok, αγνοήστε το. Απλά συζητούσαμε τι βίντεο να κάνουμε. Και λέω, α, μπορούμε να μαντεύουμε μία τα προϊόντα της άλλης με κλειστά μάτια. Καλά, σίγουρα όλο και κάποιος άλλος θα το έχει κάνει. Αλλά εντάξει, αυτή ήταν η ιδέα γενικά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα σου και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε τι θα δούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε δένω τα μάτια της Μαρίας, Μαρία φοράς και βλεφαρίδες, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ευγενική γίνεται. Θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε αν θα το βρει η Μαρία. Μαρία, εδώ είναι. Α, η Shaden Light. Όχι. Έχεις άλλη μια ευκαιρία για να πάρεις πόντο. Λοιπόν, για αρχή είναι Kat Von D. Όχι. Α. Έχει βάλει τα χέρια της στην παλέτα έτσι. Νομίζω ότι έχει δύο πανς μέσα. Τι είναι αυτό? Εμένα Kat Von D μου έκανε με τη μία. Δεν θα σου έβαζα κάτι τόσο εύκολο. Και νομίζω ότι είχε μέσα δύο πανς, αλλά μην στην κατακρεουργήσω. Jesus. Όχι, βάλε τα χέρια σου μέσα κανονικά. Αυτό είναι το παιχνίδι άλλωστε. Αυτό είναι ένα παν. Αυτό είναι ένα δεύτερο παν. Α, όχι, δεν έχει κάτι άλλο από πάνω. Θα μπορούσε να είναι παλιέτα για contour και highlight, αλλά είναι. Νομίζω ότι έχεις χάσει. Οκ. Ας το πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, αυτή είναι η παλέτα της Sigma, η Wild Flower, που έχει και σκιές μέσα και έχει και δύο αποχρώσεις. Η μία είναι αποχρώση ρουζ και η άλλη είναι highlighter. Για να δω. Είναι αυτή εδώ. Α, καλά. Και μ' αρέσει που έβαζες τα χέρια σου από πάνω και λέγεις δεν έχει τίποτα από πάνω. Oh no. Πρώτο προϊόν θα σου δώσω αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ πέρα και γραφεί κάπως έτσι. Τι? Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα πλαστικό μπουκαλάκι. Ναι. Έχει και απλικατέρ. Καλύτερα να μην το πατήσω. Εντάξει, είναι κλειδωμένο. Σίγουρα δεν έχω εγώ τέτοιο πράγμα στη συλλογή μου. Ναι. Σίγουρα δεν το έχω. Κάτι μπορεί να είναι υγρό highlighter. Μήπως είναι Ghost Copenhagen highlighter? Όχι. Έχω άλλη ευκαιρία. Σου δίνω. Γιατί είμαι καλή. Είναι foundation. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι, είναι. Κάτι υγρό. Είναι, ή foundation. Είναι. Κάτι μου θυμίζει τώρα που το πιάνω, αλλά δεν έχω ξαναπιάσει. Δηλαδή, μου φαίνεται οικείο αυτό που πιάνω, αλλά δεν έχω ξαναπιάσει τέτοιο σχήμα foundation. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό να ξέρετε θα είναι μέσα στο beauty hall που θα γυρίσω. Δεν σας το έχω δείξει. Γενικά δεν το έχει δει κανένας, γι' αυτό και η Τζίνα δεν μπορεί να το μαντέψει τώρα τι είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το βρω. Ωραία, είναι The Ordinary. Ου, αλήθεια! Ναι. Δεν πιστεύω να είδες τίποτα από το κουτί μου. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και αφού η Μαρία έχει κλείσει τα μάτια της, εγώ θα της δώσω αυτό εδώ πέρα. Το βλέπετε νομίζω. Το έχετε δει παλιότερα στο κανάλι μου και ελπίζω η Μαρία να το θυμηθεί. Η ίδια δεν έχει κάτι τέτοιο. Κρεμώδη σκιά Dolce & Gabbana. Πήρες δύο βαθμούς μας σε ένα δευτερόλεπτο. Είμαι καλή. Δεν το αντέχω αυτό. Από το packaging κατάλαβα ότι δεν είναι color tattoo ή κάτι τέτοιο και θυμόμουν χαρακτηριστικά αυτό το... Εντάξει, εύκολο. Θεά. Το επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι δεν θα το βρει εύκολα η Τζίνα. Ή θα το περάσει για κάτι άλλο. Είναι λίγο μπερδευτικό. Α, λοιπόν, αυτό έχει ένα σωληνάριο που μοιάζει με concealer. Αλλά σίγουρα δεν είναι concealer. Μπορώ να μυρίσω? Ναι. Α, είναι προϊόν φρυδιών. Εντάξει, ναι. Βρες και τη μάρκα τώρα. Εσύ έπαιρνες κάτι κορεάτικα και τέτοια παλιά. Πιστεύω ότι είναι από μια εταιρεία, αλλά δεν μου έρχεται τώρα, κορεάτικη. Που έπαιρνες και κάτι προϊόντα για φρύδια και... Και μολύβι για φρύδια που έπαιρνε από εκεί. Εγώ κάνω ότι δεν καταλαβαίνω το μεταξύ. Έχω καταλάβει ακριβώς τι λέει, αλλά δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσει γιατί δεν συμφέρει, γιατί θα το βρω. Ξέρεις ότι θα το βρω, αλλά είναι από αυτή την εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Πάντως είναι πολύ soft η συσκευασία. Είναι απαλή.
Φτιάξαμε τάξη. Ωραία. Άμα σου πω την εταιρεία που εννοεί, γιατί έχω καταλάβει ποια εννοεί, δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να μαντέψει εταιρεία μετά όμω. Όχι. Κλειδώνει εδώ, όχι, έτσι. Όχι, όχι, δεν θα μου την πει. Την Etude House εννοεί, σωστά. Ναι, ναι. Είναι Mac. I'm sorry. Α, Mac! Τώρα για να με εκδικηθεί, θα μου δείξει ό,τι πιο δύσκολο εγώ θα μου δώσει. Έχει και δεν έχει. Εγώ θα τη δώσω αυτό εδώ πέρα. Έλα, Μαρία. Για πε μα, Μαρία, τι είναι αυτό. Το concealer, το One This Way. Κάποια δίπλα μου. Βγάλε, βγάλε τώρα! Το είναι. Δεν μπορώ μαζί σου. Δεν μπορώ πραγματικά. Εντάξει, ξεκάθαρα έχει χάσει παταγωδό, το ξέρεις νομίζω αυτό από τώρα. Πρέπει να πάρω, να τα πάρω πίσω αυτά. Επειδή σε λυπάμαι, θα ξεκινήσω με το πιο εύκολο. Αυτό εδώ. Προσοχή. Αυτό μου αρέσει. Έτσι ανοίγει. Είναι ανάποδα. Α, έτσι. Κάτι νιώθω εδώ. Ε, ναι. Έτσι. Ξεφυδώνει έτσι. Mm. Δεν το έχω σίγουρα. Όχι, δεν το έχεις. Σου είπα, διάλεξα προϊόντα που δεν τα έχεις ως επιτοπλίστων. Για να σε δυσκολέψω. Α, λοιπόν. Αυτό είναι highlighter. Yes. Το βρήκα! Τώρα ποιας εταιρείας είναι αυτό το highlighter. Είναι πεντάπαλο. δεν είναι τρομερό. Ρε, είναι σαν βελούδο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι τέλειο. Γενικά από συσκευασία, όπως θα έχεις καταλάβει από την αφή χάρνη, αλλά σαν ποιότητα είναι τρομερό. Colourpop. Α, όχι. Έχει μωρέ η Colourpop τέτοια. Είναι πιο μικρά και πιο στρογγυλιά. Ναι, όντως είναι. Και είναι σε μορφή mousse. Δεν ξέρω, να το πάρει το ποτάμι. Τίξη είναι. Έλα, έχω λυσάξει να το δείχνω. Είναι αυτό που είναι σε συνεργασία με την Aspen Oval. Ναι, έχει λυσάξει. Και εγώ δεν. Και εγώ ήταν και στα αγαπημένα το 17. Ναι, το είδα. Δείτε απόδοση εδώ πέρα. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Πραγματικά. Εγώ θα δείξω στη Μαρία αυτό εδώ πέρα. Έλα, Μαρία. Α, καλή, αυτό είναι βαρύ. Λοιπόν, αυτό είναι foundation. Ξέρω ότι έχεις foundation από L'Oreal, Maybelline, Tom Ford. Ενδεχομένως του Facebook, αυτό δεν είναι σίγουρα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Α, λοιπόν, μήπως είναι Laura Mercier. Ναι. Και τα βρακιά θα μας πάρει, είσαι έλεος πια. Τέλεια. Είναι αυτό εδώ πέρα, το μικρό πραγματάκι. There. Με προσοχή, το τονίζουμε από τώρα αυτό. Ίσως είναι μία σκόνη. Ίσως είναι pigment. Όχι. Είναι πούδρα. Ναι. Είναι λίγο συγκεκριμένη η χρήση της. Όχι ότι άμα τη βάλεις άλλο θα πάθεις κάτι, απλά... Αχ, μ' αρέσει αυτό το challenge, πολύ μ' αρέσει. Ναι, σου αρέσει γιατί κερδίζεις. Είναι πλαστική συσκευασία, άρα σίγουρα δεν είναι high-end προϊόν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Καλή πλαστική συσκευασία όμως, δεν είναι κακή. Λοιπόν, εγώ θα το ανοίξω και θα νιώσω. Καλέ, τι είναι αυτό το απαλό πράγμα. Πεντάπαλο που λες και εσύ. Εντάξει, είναι τέλειο. Μια φορά πέταξα μια κοτσάνα, παιδιά, θα με κορυδεύει για πάντα. Κάτσε να το πιέσω. Με τρελαίνει. Δηλαδή θέλω να το βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Θα σπεύσει για αγορές η Τζινά μετά από αυτό το βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι μοναδικό feeling που νιώθω αυτή τη στιγμή. Είναι. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα είναι πολύ κλειπτισμένο. Δεν ξέρω τι είναι. Άσε μας, χρυσή μου, πες μας, μάλλον θα το βγάλω. Είναι τη Self και είναι για σετάρισμα των ματιών. Γι' αυτό σου είπα ότι έχει πολύ συγκεκριμένη χρήση. Άρα και γι' αυτό είναι τόσο μικρή. Άρα είναι πούδρα. Ναι, είναι μια λούς πούδρα για σετάρισμα. Ναι. Εντάξει, πούδρα. Ναι, ναι, ναι. Πούδρα, πούδρα, το βρήκα. Είναι τέλεια. Λοιπόν, στη Μαρία θα δείξω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, θα έλεγα αρχικά ότι είναι YSL, αλλά με το που το μύρισα κατάλαβα ότι δεν είναι YSL. Λοιπόν, αρχικά φαντάζομαι ότι είναι κραγιόν. Αρχικά η συσκευασία θεώρησα ότι είναι η κλασική χρυσαφή ή YSL. Αλλά εκείνη έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό άρωμα. Ενώ αυτό είναι πιο γλυκό και προς βανίλια μεριά. Καμία σχέση δηλαδή με YSL. Α, μήπως είναι... Charlotte Tilbury. Όχι! Εντάξει. Την αποδέχομαι τη μύτα μου. Πόσο πια. Α, είναι Tom Ford, εντάξει. Να. Λοιπόν, τώρα θα τη δυσκολέψω λίγο. Το επόμενο προϊόν γραφεί κάπως έτσι. Παρόλο που είναι ένα ξακουστό προϊόν γενικά, νομίζω ότι θα τη δυσκολέψω λιγάκι, γιατί θα μπορούσαν να είναι πολλά διαφορετικά προϊόντα. Σαν αίσθηση εννοώ και σαν packaging. Για δώσω χεράκι. Α, αυτό. Τι μυρίζει. Μυρίζει και ωραία και χάλια. Αυτό κανονικά, εσύ ξέρω το σκεπτικό σου, το κατάλαβα γιατί είσαι πανούργα. Κανονικά θες να με μπερδέψεις και να καταλάβω ότι είναι lip balm. Σωστά. Δεν ξέρω. Αλλά τελικά δεν είναι lip balm.
πρέπει να είναι κάτι κραγιόν, κάνα κρεμμόδες κραγιόν, απαράδεκτο, που ποιος ξέρει τι χρώμα έχω αυτή τη στιγμή επάνω στο χέρι μου και πώς και γελάει τώρα αυτή μαζί μου. Κάτσε να βάλω κι άλλο γιατί μάλλον δεν είναι χρώμα. Γλιστράει αυτό. Νιώθω ότι έχει χρώμα αυτό το πράγμα. Δεν ξεχαιρέξει την κάμερα. Λοιπόν, αυτό είναι lip balm με χρώμα. Σωστά? Όσον αφορά την προϊοντική απάντηση, κλειδώνεις εδώ. Ναι. Ωραία, δεν είναι. Προσπάθησα να βρεις και την εταιρεία τώρα και θα σου πω τι ήταν. Εδώ τελείωσε το παιχνίδι. Κάτσε λίγο να το κάνω blend. Βοήθα λίγο, αφού κερδίζεις 4-0 είμαστε. Έλεγε πρέπει να είσαι δύσκολο. Είμαι καλεσμένη στο κανάλι, οπότε πρέπει ήθελα να ήθελα να πάμε Steel Survivor, να πηγαίνουμε κόντρα, κατάλαβες. Και μου το έχεις γαλάζει τώρα. Μαρία, πες το, δεν ξέρω, άσε με. Αυτό το πράγμα μυρίζει άθλια. Να σου πω κάτι, δεν έχει τεράστια απόκληση από το από τη Urban Decay, η μυρωδιά γενικά. Καλεσμένο πάντως δεν είναι τόσο. Έλα. Ναι. Ήου. Anyway, για να μην αναρωτιέστε, παιδιά, ήταν βάση σκιών ή σαν το insurance από την Too Faced. Είναι ένα προϊόν που το ξέρουν και οι πέτρες. Τζίνα, πώς αισθάνεσαι που έχασες? Χάλια. Αλλά παιδιά, εγώ πολύ το χάρηκα. Θα ανακάλυψα καινούργια προϊόντα. Και εσείς ανακαλύψατε καινούργια προϊόντα, τα ξέρατε. Πείτε μας κάτω στα σχόλια. Εγώ ανακάλυψα καινούργιες υφές. Καινούργιες υφές, δηλαδή αυτό που ένιωσα. Μαρία, μπράβο, είσαι πάρα πολύ έξυπνη. Εγώ βασικά αυτά που σου έβαλα να δεις, δεν τα σκέφτηκα και πάρα πολύ. Απλά άνοιξα τα σιτάνια μου και τα πήρα έτσι. Οπότε να μην ξεχάσετε να πάτε να δείτε το βίντεο που γυρίσαμε με τη Μαρία στο δικό της το κανάλι. Αυτό το υπέροχο μακιγιάζ για του Αγίου Βαλεντίνου. Πώς το κάναμε, τι προϊόντα χρησιμοποιήσαμε. Είναι στο κανάλι της Μαρίας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, γιατί εγώ μοιράζομαι και πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Και η Μαρία, οπότε δεν θέλουμε να τα χάνετε με τίποτα. Έχω και διαγωνισμό αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στο Instagram με αυτά εδώ σκουλαρίκια. Οπότε να πάτε να πάρετε μέρος. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μπορείτε να παρακολουθείτε οτιδήποτε ανεβάζω πρώτες στο κανάλι της Μαρίας φυσικά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας! Bye.